Έχουμε το Ε1 εδώ στην Πτολεμαϊδα, μια απόλυτα πετυχημένη διοργάνωση. Είναι μεγάλη χαρά που η Μακεδονία έχει αποκτήσει τέτοιες εγκαταστάσεις. Παρέχουμε ό,τι καλύτερο στα παιδιά, στους γονείς, είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι. 10 γήπεδα, τα δύο είναι κλειστά. Πραγματικά μπορούν να βγουν αγώνες του πιο ψηλού επίπεδου σε αυτόν εδώ τον χώρο και πιστεύω ότι και οι γονείς και τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα. Το τένις γνωρίζει μια μεγάλη ανάπτυξη. Όλοι ξέρουμε σήμερα τις επιτυχίες του Τσιτσιπά και της Σάκαρη. Είναι και άλλα παιδιά, ήταν και προηγουμένως. Υποχρέωσή μας σαν Ομοσπονδία είναι να μπορούμε να ικανοποιούμε τον κόσμο του τένις, προσδοκώντας ότι θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του αθλήματος. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή γήπεδα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Παντού, όπου και να πας, θα βρεις γήπεδα τένις. Είναι γεμάτα γήπεδα τένις. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί για πολλά πολλά χρόνια και αυτή μας είναι η δικιά μας υποχρέωση να μας πει, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες αυτών των παιδιών που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Εδώ μιλάμε για 12, 14 και 16 ηλικίες ετών, που σημαίνει οι αυριανοί μεγάλοι πρωταθλητές μας. Είναι έτσι. Σήμερα εδώ στην Πτολεμαϊδα αγωνίζονται παιδιά από όλη την Ελλάδα στις ηλικίες των 12, 14 και 16, αγόρια και κορίτσια, μονά, διπλά. Μέσα από αυτά τα παιδιά που παίζουν εδώ στην Πτολεμαϊδα θα προκύψουν οι μελλοντικοί πρωταθλητές. Δεν είναι πολλά τα χρόνια, ξέρετε, που ο Στέφανος Τσιπάς έπαιζε σε αυτές τις διοργανώσεις. Καθόλου πολλά. Πριν λίγα χρόνια έπαιζε ο Στέφανος σαν αντίστοιχα τουρνά της Ομοσπονδίας και αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ των πρώτων τενιστών σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Νομίζω ότι διαβαίνουμε μια καλή εποχή για το ελληνικό τένις. Αμφί το ελληνικό τένις και στις μεγάλες διοργανώσεις αλλά και στα επίπεδα τα ηλικιακά που σήμερα παρακολουθούμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 12, 14 και 16 ετών. Συμφωνώ απόλυτα. Η εποχή είναι τέλη Αυγούστου. Ενώ όλα δείχνουν ότι είναι εκτός σεζόν, πραγματικά οι κατηγορίες είναι γεμάτες. Τα παιδιά, οι αθλητές προσήλθαν παρότι δεν ήταν προετοιμασμένοι και υπάρχει πολύ ωραίος ανταγωνισμός σε μορφή προετοιμασίας για τις επόμενες φθινοπορεινές διοργανώσεις. Αυτή είναι η αυριανή μας πρωταθλητές, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα εδώ μέσα. Ένα ποσοστό γύρω στο 10% που εάν δουλευτούν μπορούν να έχουν πολύ καλή εξέλιξη, αλλά από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, χρειάζεται πολύ προσπάθεια, πολλά ταξίδια και είναι πιο συνειδητοποιημένος να το κάνει αυτό το ταξίδι. Σήμερα πώς πάει το τένις στην Ελλάδα? Σήμερα αυτό που είπατε είναι η χρυσή εποχή. Τα δύο μεγάλα ταλέντα μας, ο Στέφανος Τσιπάς, ηλικία 20 ετών, νούμερο 15 στον κόσμο, αυτές τις μέρες ανταγωνίζεται με τους καλύτερους του US Open. Η Μαρία Ισάκαρη στην Τριαντάδα και αυτή προχώρησε στο δεύτερο γύρο. Παιδιά με μεγάλο μέλλον και από κάτω στις γυναίκες μεγάλη, πολύ βάθος, αλλά στους άνδρες ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί αυτό το βάθος. Πιστεύουμε ότι θέλει αρκετό χρόνο, ότι θα βγουν ταλέντα. Η διοργάνωση εδώ της Πτολεμαϊδας ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ναι, ναι. Πόσοι αθλητές συμμετέχουν? Μπορώ να σας πω ότι νομίζω ότι ο αριθμός περίπου στους 300 αθλητές, αν πρέπει να κάτσω τώρα αυτή τη στιγμή να τα υπολογίσω, δηλαδή αν πούμε ότι ήταν 56, 112, 224, τόσο, 320 αθλητές. Παράλληλα αυτή τη στιγμή διεξάγεται και στη Βέρεια στα 5 καινούργια ανανεωμένα γήπεδα η κατηγορία κάτω 18 ετών, γύρω στις 30, 32, 30 και 20, περίπου 50 παιδιά ηλικίας 18 ετών.